Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα, 3η 10 του μηνός, 10 Ιουλίου 2018. Κατά καλό καιρό λέμε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Ξεκινάει η ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 με όλα τα θέματα του Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλε και όχι μόνο ό,τι αφορά την κιανόλευκη επικαιρότητα για τον τεράστιο αυτό σύλλογο. Εδώ είμαστε να καταγράψουμε ό,τι υπάρχει. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης απέναντί μου, στη ρύμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Είναι σαν τη διαφήμιση που ακούγαμε νωρίτερα. Γιώργο, δεν το ξέρεις το Βασίλη? Το ξέρω, ρε παιδιά. Το ξέρω. Απέναντί μου τον έχω. Τρόποι επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, θυμίζουμε το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοίξει και το mail μας blue-libero-papaki-yahoo.gr. Στην αυριανή εκπομπή, πρώτο Θεός, τώρα έφαγα φλασιά να σας το πω, δεν αποκλείεται να σας έχω δωράκι για κληροσούλα. Μάλλον, θα το δούμε. Ρόνι James 2 μουσικά, γιατί σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε, να είναι καλά εκεί που είναι, οπότε μπήλει οι παινιές δικές του. Στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή κάτι γίνεται. Κάτι προς το καλό, κάτι προς το θετικό, κάτι προς το καλύτερο, κάτι προς το πιο θετικό, όπως θέλετε πείτε το. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, μαθαίνουμε θετικά νέα, θετικές εξελίξεις. Μετά και τη χθεσινή συνάντηση που υπήρξε, έχουν βρεθεί και μπράβο τους Ηρακλειδείς που θέλουν να βάλουν χρήματα, ομάδες Ηρακλειδαίων, με ή χωρίς εισαγωγικά συγγνώμη λέξη ομάδες. Είμαστε μια παρέα, εγώ με τον Καβαδία, βάζουμε 50.000 ευρώ, είναι μια άλλη παρέα, βάζει 50.000 ευρώ, είναι μια άλλη παρέα, βάζει 30.000 ευρώ. Το πρώτο μην το πιστέψετε, δεν έχουμε τόσα λεφτά, έτσι ως παράδειγμα το δώσα. Με τον Μπίλι μπορούμε να μαζέψουμε, δεν ξέρω πόσα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό της ώρας. Κάτι πάει να γίνει. Κάτι πάει να γίνει. Θυμίζουμε τις ατάκες του Νίκου Βαφιάδη, του Προέδρου του Ποδοσφαιρικού Τμήματος εδώ στην ώρα για μπλε την προηγούμενη εβδομάδα, που μας έλεγε ότι αρχικά μέχρι 15 Ιουλίου πρέπει οπωσδήποτε, 5 μέρες έχουν μείνει γι' αυτό, να δοθούν 50.000 ευρώ και τα υπόλοιπα που λέμε 3-20 είναι για το μετοχικό, για το μετοχικό κεφάλαιο. Και για αυτά συγκεντρώνεται αυτά τα ποσά που σας προείπα. Και στη χθεσινή συνάντηση έγινε δουλειά πάνω σε αυτό. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τα μέλη, από τους ανθρώπους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι θετικά, είναι ενθαρρυντικά. Μακάρι να συνεχιστεί, μακάρι να γίνει πράξη, μακάρι να μαζευτεί το ποσό. Και αυτό το μακάρι να γίνει και σε χρονικό διάστημα τέτοιο που δεν θα μας απασχολεί πλέον αυτό, αλλά θα μας απασχολεί το ποδοσφαιρικό κομμάτι, δηλαδή να στραφούμε σε μεταγραφές, γιατί ακόμα για μεταγραφές δεν έχουμε εξελίξεις, πέρα από τις ανανεώσεις, χθες ακούσαμε εδώ στην εκπομπή τον Βασίλη Παπαδόπουλο, να μας απασχολήσει η προετοιμασία, τα φιλικά, το χτίσιμο της ομάδος, τα 3-5 πηγάδια, μετά που θα έρθει και θα δώσει φιλικά, και μια και λέω για φιλικά προσθέθηκε ακόμα ένα, να τα θυμίσω επί της ευκαιρίας. Είναι 5 του μηνός, 5 Αυγούστου, στην Άουσα μάλλον, αν και η ομάδα θα πάει 3 του μηνός στα 3-5 πηγάδια για την προετοιμασία της, στην Άουσα να παίξει με την τοπική ομάδα, 8 του μηνός στα 3-5 πηγάδια με τον Εθνικό Άχνας, 11 του μηνός, όταν λέω του μηνός εννοώ Αυγούστου, έτσι όλο Αύγουστο, με την Κέρκυρα, αυτό προέκυψε σήμερα, τσεκαρίστηκε το φιλικό, είναι νέο σε εξέλιξη. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για 14 Αυγούστου, μήπως γίνει κάτι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μετά έχουμε εκτός την Ξάνθη, που είναι η πρόβα τζενεράλα για την Ξάνθη, γιατί μετά ξεκινά το πρωτάθλημα της Super League, 19 Αυγούστου στα Πηγάδια. Ολυμπιακός Βόλου 1 Σεπτεμβρίου, μάλλον στο Βόλο. Τι ξεχνάω, κάτι ξεχνάω. Ξεχνάω το 22 του μηνός στο γήπεδο του Μακεδονικού, Μακεδονικός Ηρακλής. Μπράβο. Άρα είχαμε την Ξάνθη στα Πηγάδια, το Μακεδονικό στο γήπεδο του Μακεδονικού, 22, και 1 Σεπτεμβρίου στο Βόλο με τον Ολυμπιακό Βόλου. Τώρα αυτά έχουν και ένα λίγο over-under, έτσι, 99% είναι οι ημερομηνίες που σας λέω. Για τις ώρες ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση, γιατί θα εξαρτηθούν και από τον καιρό, ζέστη ή όχι, ειδικά στα 3-5 πηγάδια. Οι ομάδες περισσότερες φορές τα αποφασίζουν τελευταία στιγμή για να δουν πώς είναι και τα πράγματα για τις καιρικές συνθήκες. Τα φιλικά που θα δώσει η Ηρακλής στα 3-5 πηγάδια είναι με τον Εθνικό Άχνας και με την Κέρκυρα. Με την Άουσα κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει
στο γήπεδο της Νάουσα που βρεθήκαμε και φέτος για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, όπου η Ηρακλής είχε κερδίσει με 1-2. Για το μπάσκετ, εξακολουθούμε και είμαστε σε αναμονή. Ναι, μεν υπάρχει η προφορική συμφωνία του Θόδωρου Δρακόπουλου με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Τα έχουν βρει οι δύο πλευρές, έχουν δώσει τα χέρια. Δεν έχει προκύψει ακόμα επίσημη ανακοίνωση. Για τις μεταγραφές, πέρα από το Ματαλόν που απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν και άλλοι αθλητές. Κάποιοι εξ αυτών έχουν χαθεί, συνεχίζουν την καριέρα τους σε άλλες ομάδες. Αποτελούσαν πρωταρχικό στόχο για τον Ηρακλή, αλλά ο Ηρακλής μπήκε σε μια διαδικασία πάλι να περιμένει. Έχουμε τοποθετηθεί ούκο λίγες φορές εδώ από την εκπομπή ότι μάλλον κακό θα κάνει στον Ηρακλή αν ξαναμπεί στη διαδικασία πάλι της αναμονής για Α1. Του έκανε κακό πρόπερση, δεν έβαλε μυαλό. Του έκανε κακό πέρυσι, πάλι δεν έβαλε μυαλό, περιμένοντας τον Πανιόνιο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όπως και φέτος. Δηλαδή φέτος να περιμένει αρχικά μια ομάδα να μην μπορέσει να παίξει την Α1 και μετά ο Απόλλων Πάτρας, γιατί αυτός είναι τρίτος, ο Ηρακλής είναι τέταρτος. Πέρυσι ο Ηρακλής είχε κάποιες ελπίδες, γιατί αν δεν τα κατάφερνε ο Πανιόνιος, που του δώσανε παράνομα την άδεια, αλλά τέλος πάντων, μην το ξαναθυμίζουμε. Ο Ηρακλής ήταν πρώτος επιλαχών. Τώρα δεν είναι πρώτος επιλαχών, γιατί τερμάτισε τέταρτος. Πρώτος επιλαχών είναι Απόλλων Πατρών. Δηλαδή πρέπει αρχικά μια ομάδα να πει το πείμα, να φουντάρει από την Α1, μετά να μην μπορέσει να πάρει τη θέση του Απόλλων Πάτρας και μετά ο Ηρακλής να πάει αυτό στην Α1. Πάρ' το αυγό και κούρε αυτό, κάπως έτσι. Καλό είναι να δημιουργήσουν μια δυνατή ομάδα στην Α2, επιτέλους να τα καταφέρει, να ανέβει κατηγορία, γιατί 8 χρόνια είναι πολλά, μα πάρα πολλά. Στα του βόλεϊ συνεχίζονται αυτά που περιμέναμε. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Απόστολος Αρμενάκης, η συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο, τον κύριο Μάκη Καλαϊτζίδη. Τα βρήκανε, να διαβάσω και την ανακοίνωση. Το ΤΑ Ηρακλής βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση συνεργασίας με τον Απόστολο Αρμενάκη. Ο αθλητής συναντήθηκε χθες στα γραφεία του μήνυματος με τον πρόεδρο κύριο Καλαϊτζίδη για να συζητήσουν και να ανανέωσουν την τελική συμφωνία για τη νέα σεζόν 18-19. Κατά την προηγούμενη σεζόν, ο Απόστολος Αρμενάκης, παρά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε στα τελευταία παιχνίδια, κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό του και έδωσε το 100% σε όλη την αγωνιστική περίοδο. Μέλημα της διοίκησης και του προπονητή είναι η ανανέωση της συνεργασίας με κάποιους από τους αθλητές που ανήκουν ήδη στο σύλλογο, κρατώντας έτσι ζωντανό το περσινό κορμό. Απόστολες, σου ευχόμαστε καλή χρονιά και πολλές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη με τον Ηρακλή μας. Αυτή είναι η ανακοίνωση από το Κιανόλευκο ΤΑΑ. Ήδη δηλαδή μετράμε από κινήσεις όσον αφορά την στελέχωση του ρόστερ. Τον Κώστα Προύσαλη που έχει ανανεώσει, τον Βασίλη Μούχλια που έχει ανανεώσει, τον Απόστολο Αρμενάκη που έχει ανανεώσει είτε αύριο είτε μεθαύριο, περιμένουμε και την ανακοίνωση για τον Λάμπη Μπαμπαλιούτα που θα ανανεώσει και αυτός. Ο Δημήτρης Ομούχλιας αποκτήθηκε, ο αδερφός του Βασίλη, εξαιρετικό ταλέντο. Ο Σωτήρης Σωτηρίου, τον ακούσαμε χθες εδώ στην ώρα για μπλε, για βασικός προορίζεται ακραίος. Περιμένουμε κινήσεις δύο Ελλήνων κεντρικών, περιμένουμε κίνηση ξένου ακραίου και θα δούμε αν προκύψει κάτι άλλο. Αυτό που περιμένουμε επίσης είναι και η αδειοδότηση. Σε πρώτη φάση είναι δύσκολα τα πράγματα όπως ήταν και πέρυσι, αλλά όχι ακατόρθωτα. Θεωρούμε είτε εύκολα είτε δύσκολα ο Ηρακλής θα την πάρει την αδειοδότηση, είτε με την πρώτη είτε με τη δεύτερη. Η πρώτη είναι μάλλον αύριο ή την Πέμπτη να βγει. Θα σας έχουμε ρεπορτάζ από αυτού, ίσως και μια συνέντευξη κατά τη διάρκεια της αυριανής εκπομπής. Ο φίλος ο Μπάμπης που μου χρωστά μια φωτογραφία από το Μιανμάρ, που είχαμε πει Μπίλιο ότι είναι το Μιανμάρ, κοντά στην Ταϊλάνδη, είπαμε. Κάπου εκεί είναι. Μπάμπη, σε παρακαλώ, μια φωτογραφία θέλω από το Μιανμάρ. Όχι ότι δεν σε πιστεύω ότι μας ακούς από εκεί, αλλά επειδή είναι τόσο κουφό το μέρος, θέλω μια φωτογραφία. Τι να ρωτήσω για τη γενοκτονία? Άστο μωρέ τώρα. Γενοκτονία. Ο Καβαντίας, θέλω να το ρωτήσω το Μπάμπη για τη γενοκτονία του Μιανμάρ. Γελάω κιόλας. Λοιπόν, τροπή. Μπάμπη, στείλε μια φωτογραφία από το Μιανμάρ. Μια και μπαίνει στη διαδικασία συχνά πυκνά να μας στέλνεις το mail σου και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γιατί είσαι τόσο μακριά και ακούς την ώρα για μπλε, ούτε ξέρω τι ώρα είναι εκεί. Μου γράφεις. Καλησπέρα Γιώργο, αν η συγχώνευση του χολαργού θεωρηθεί παράνομη, ο χολαργός μηδενίζεται και τα play-off θεωρούνται ως μη γενόμενα. Γι' αυτό πρώτος επιλαχών είναι ο Ηρακλής και όχι η Πάτρα. Τώρα δεν ξέρεις τι πιθανότητες υπάρχουν να συμβεί αυτό. Καλά, στην Ελλάδα. Τι να σου πω, ρε Μπάμπη. Πραγματικά δεν ξέρω.
Εννοείς να μηδενιστεί ο Χολαργός, η Πάτρα να μην μπορέσει και να πάει ο Ηρακλής μετά, κάπως έτσι. Τι να σου πω, εδώ ο Φάρος Λάρισσας βαρέθηκε να είναι Φάρος Λάρισσας και τώρα θα γίνει, τι θα γίνει να δεις, Λίμνος. Λίμνος θα γίνει. Νομίζω Λίμνος θα γίνει, αν θυμάμαι καλά. Φοβερά πράγματα, τέλος πάντων, θα δούμε. Τον Ronnie James Dio τον φάγαμε λίγο και ακούμε Maiden, υπάρχει λόγος συγκεκριμένος. Σε πολύ λίγο θα καταλάβετε, όπου δεν θα είμαι μόνος μου στον αέρα. Θυμίζω ξανά το πόσο πολύ σημαντικό είναι να μπορέσει ο καθένας, όσοι μπορούν και όποιοι μπορούν και όσο μπορεί ο καθένας, ανάλογα με την οικονομική τη δυνατότητα και ειδικά αυτές τις μέρες, που για πολλούς υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες και είναι λογικό. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για όλα τα τμήματα, ειδικά για ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Στο μπάσκετ δεν έχουν βγει καν διαρκείας, για να σας το πω. Στο γυναικείο μπάσκετ έχουν βγει και είναι και πολύ φθηνά. Στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί είναι τα άμεσα έσοδα που μπορούν να μπουν στις ομάδες. Θυμίζω, για όσους ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο, οι τιμές είναι θύρα 10-70 ευρώ, θύρα 13-120 ευρώ, silver 200 ευρώ και gold 300 ευρώ. Η προπόληση γίνεται από την boutique του Ηρακλή στο Κατσάνιο, από Δευτέρα ως Παρασκευή 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα ως Παρασκευή στην boutique, 11 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένας φίλος μπασκετόφατσα κι αυτός μας γράφει: ο Χολαργός έκανε και μεταγραφές, άλλωστε αν γινόταν κάτι θα μηδενιζόταν από πέρσι. Ναι, ο πρόεδρος λέει μας, τέλος πάντων έχει μια έκφραση, μας κάνει να περιμένουμε, θα τη μεταφράσω. Τι να σου πω, τι πραγματικά, δηλαδή έχω καταγράψει την προσωπική μου άποψη. Είναι λάθος να περιμένουμε την Α1. Είναι λάθος να την ξαναπατήσουμε, γιατί δύο χρόνια τώρα και πέρυσι και πρόπερσι το λάθος και το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Καλησπέρα Γιώργο, όσον αφορά το βόλεϊ, ο Εφρεμίδης είναι προς ανανέωση και με δεύτερο πασαδόρο τι γίνεται? Ο Εφρεμίδης δεν έχει υποθεί ότι θα είναι προς ανανέωση, εξάλλου έχει αποκτηθεί ο Σωτηρίου, έχει ανανεωθεί ο Μούχλιας. Και αν ο Ηρακλής πάει, φίλε μου Γιάννη, στη λογική απόκτηση ξένου ακραίου, μάλλον δεν θα συνεχίσει ο Εφρεμίδης, αλλά αυτά καλύτερα με ξέρεις, με ακούς χρόνια, θέλω να είμαι σωστός, δηλαδή θέλω να περιμένω πρώτα τις επίσημες ανακοινώσεις, να μην λέμε πράγματα που, okay, μπορεί να είναι κοντά στο ρεπορτάζ, να τα πιστεύουμε κτλ. Αλλά καλό είναι να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, όπως και για τον Πασαδόρο που με ρωτάς πίσω από τον Κώστα τον Μπρούσαλη. Ο Μπάβης από το Μιανμάρ επανέρχεται και λέει ότι ο Χολαργός θα μηδενιστεί σε όλο το πρωτάθλημα και όχι μόνο στα παιχνίδια με τον Απόλλωνα. Πρώτος επιλαχών είναι ο Ηρακλής. Δεν θα έπρεπε, όπως λέει ο φίλος νωρίτερα, η μπασκετόφατσα, φίλε μου Μπάμπη, να γίνει αυτό πέρυσι? Τώρα θα το κάνουν. Εδώ ο Χολαργός, όπως διάβασα το μήνυμα νωρίτερα, κάνει μεταγραφές. Τέλος πάντων, τι κάνουμε? Α, είμαστε έτοιμοι. Α, δεν το ξέρα. Βάλε λίγο Iron Maiden. Θα φτάσω στο σημείο όποτε παίζω Iron Maiden να καταλαβαίνει το ακροατήριο της ώρας για μπλε ποιον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Απόστολα Αρμενάκη, μάλλον αυτό θα γίνει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Όλα καλά. Και με την ανανέωση ακόμα καλύτερα. Ναι, ήταν πιστεύω και για τις δύο πλευρές η καλύτερη εξέλιξη που θα μπορούσε να υπάρχει και για μένα και για τον Ηρακλή. Το θέλαμε και οι δύο και ουσιαστικά η συνάντηση ήταν τυπική που έγινε με τον πρόεδρο. Ολιγόλεπτη από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, δεν κράτησε πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή όσον αφορά την ανανέωση διέρκησε 2 λεπτά. 2 λεπτά. Η συζήτηση ας πούμε κράτησε 35-40 λεπτά, αλλά ήταν όσον αφορά τα της ομάδας, ας πούμε, όσον αφορά το σχεδιασμό, κάποια θέματα οικονομικά κτλ. Mm-hmm. Αυτό είχε να κάνει με την επιθυμία, την δική σου επιθυμία, την θυμάμαι που την είχες εκφράσει εδώ στην εκπομπή μετά τον τελικό κυπέλλου στη Ρόδο, όταν και είχες πει
σε ερώτηση για το μέλλον, ότι φυσικά και θέλω να μείνω, αλλά πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα. Προφανώς και αυτά τα πράγματα είναι που συζητήσατε χθες με τον πρόεδρο και τα βάλατε κάτω και τα συμφωνήσατε. Ναι, και έτσι ακριβώς είναι, και επειδή είδα ότι κινείται καλύτερα η ομάδα σε, όσον αφορά το χορηγικό μέρος, όσον αφορά το μάρκετινγκ, ας πούμε, και ευελπιστώ τα πράγματα να είναι καλά φέτος. Μακάρι. Μακάρι πάντως και εμείς αυτό... Να είναι καλά δηλαδή από το κομμάτι το οργανωτικό και το οικονομικό από την πλευρά της διοίκησης, και εμείς να έχουμε την υγεία και να αποδίδουμε καλά αγωνιστικά. Να μας απασχολούμε με το αγωνιστικό. Και να μην αγχώνεστε και να μην περάσετε τα Χριστούγεννα που περάσατε πέρυσι, για παράδειγμα, που η ομάδα ήταν... μένει, δεν μένει, συνεχίζει, δεν συνεχίζει. Έτσι, ήταν μια δύσκολη περίοδος. Σίγουρα. Έχει παίξει ρόλο στην απόφασή σου και το project, τι θέλω να πω, ανανέωσε ο Προύσαλης, ανανεώνει ο Μπαμπαλιούτας, έχουν έρθει κάποια παιδιά όπως είναι ο Σωτήρης ο Σωτηρίου, ανανέωσε ο Μούχλιας, θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, οι συζητήσεις με τον προπονητή, με τη διοίκηση, παίξαν και αυτά το ρόλο τους, η Ευρώπη, να βάλω και την Ευρώπη στο κόλπο, γιατί μετά από χρόνια ο Ηρακλής είναι εκεί. Σίγουρα είναι... Για οποιονδήποτε αθλητή δεν είναι μόνο το οικονομικό μέρος. Μπορώ να πω ότι είναι φάμιλο και το μέρος της... το πώς θα πορευτεί η ομάδα, τι μεταγραφές θα κάνει, ποιοι παίχτες θα παραμείνουν. Το ότι ο Προύσαλης έμεινε στον Ηρακλή είναι τεράστια επιτυχία. Και σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο, όπως και περιμένουμε, πιστεύω είναι θέμα μπορεί και ωρών, να ανανεώσει και ο Μπαμπαλιούτας. Ναι, είναι ελπίζουμε. Κοντά. Είναι κοντά. Μακάρι, όλοι αυτοί οι παίχτες, όλοι εμείς μάλλον, όχι όλοι αυτοί, γιατί και εγώ, όλοι αυτοί οι έμπειροι και σε αρκετά, ας πούμε, σε ηλικία... αθλητικά προχωρημένοι παίχτες, είναι πολύ καλό να παραμένουν στην ομάδα. Πρώτα απ' όλα η ομάδα κρατάει ένα κορμό σταθερό από την περσινή χρονιά. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί δεν χρειάζεται πάρα πολύ καιρός η ομάδα για να δεθεί. Και βάζοντας κάποιες πινελιές που κρίνουν ότι θα κάνουν την ομάδα καλύτερη από πέρσι για φέτος. Δηλαδή το ότι παρέμεινε ο Κώστας, ότι παρέμεινα εγώ, με το καλό να παραμείνει ο Μπαμπαλιούτας. Δεν ξέρω τι σκέψεις γίνονται για τον Μαραγδί. Μακάρι, ο Νίκος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα γκάφι όσον αφορά ίσως τη σχέση του με τους οπαδούς, λόγω κάποιου συμβάντος του παρελθόντος. Παρ' όλα αυτά ο Νίκος δεν πάβει να παραμένει και να είναι ένας πάρα πολύ καλός αθλητής που πέρσι μας βοήθησε πάρα πολύ. Έχεις ανεβάσει, είναι πλέον της μόδας στα social media, και έχεις ανεβάσει μια φωτογραφία από χθες το βράδυ, νομίζω αργά, με την ίδια φωτογραφία νομίζω είχε, ανέβασε και ο ίδιος ο Κώστας ο Προύσαλης όταν ανανέωσε αυτός. Προημερών, ναι. Είστε αγκαλιά. Βέβαια, εκεί έχει κάνει ένα λάθος, γιατί με τον νόμο που είχες εσύ δεν έπρεπε να σκαρφαλώσει πάνω σου. Τον αγώνα είχα, οπότε όμως τον αγώνα, καλά. Ναι, συγγνώμη, με τον αγώνα. Είναι από τη Ρόδο, έτσι, είναι από την πρόξηση. Είναι από τη Ρόδο δευτερόλεπτα μετά την πρόκρισή μας στο τελικό. Και η χαρά σου είναι, πέρα από τις φιλικές σχέσεις που έχετε όλα αυτά τα έμπειρα παιδιά, όπως προείπε σωστά, για το ότι θα έχεις και ένα τέτοιο πασαδόρο να μοιράζει, Σπακούεται. Εμένα η δουλειά μου γίνεται πολύ πιο εύκολη με την παρουσία του Κώστα στο Ηρακλή. Φάνηκε και πέρσι και φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα είναι το ίδιο και φέτος. Είναι πάρα πολύ ουσιαστική και καταλυτική η συμβολή του πασαδόρου στο παιχνίδι. Και δεν σου κρύβω ότι άμα εξαιρέσεις την περσινή χρονιά και ίσως και την προηγούμενη που ήμουν στην Λουμπιάνα, τα προηγούμενα 5-6 χρόνια έχω ταλαιπωρηθεί, ας πούμε, από αυτό το θέμα. Δεν είχες το «εδώ τι θέλω την μπάλα». Δεν το είχες αυτό, τόσο πολύ. Όχι,
Αυτό δεν υπήρχε. Εντάξει, με τον Κώστα δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Πέρυσι η ομάδα ήταν σχεδόν σε όλη τη σεζόν τετράδα. Εντάξει, okay, στα play-off υπήρξαν προβλήματα όπως και ο δικός του τραυματισμός που στήχησε. Ήρθε αυτή η πέμπτη θέση μετά τις ήττες από την Κηφισιά. Ήρθε ο τελικός κυπέλλου που ήταν μια πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ηρακλή. Και έχει έρθει Απόστολε και η Ευρώπη. Και για αυτά τα τρία, να βάλω και το League Cup, που είναι και αυτό έτσι μια διοργάνωση που ενδιαφέρει φυσικά, γιατί εκεί κρίνεται τίτλος. Τι θα ήθελες, ποιες είναι οι σκέψεις που θα μπορούσες να μοιραστείς τώρα μαζί μας, που είναι νωρίς, έτσι, προσέχω αυτό που ρωτάω, γιατί είναι μόλις 10 Ιουλίου, ναι. Δεν έχουμε δει ακόμα όλα τα ρόστερ, όλες τις ομάδες, και τον Ηρακλή φυσικά δεν έχουμε δει ολοκληρωμένο το ρόστερ του. Κοίταξε, ξέρεις καλά ότι δεν μ' αρέσουν. Το ξέρω, γι' αυτό πρόσεξα. Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια. Ναι. Και ακριβώς επειδή δεν έχουν ολοκληρώσει το ρόστερ όλες οι ομάδες, είτε καν εμείς, έτσι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά το ranking, ας πούμε, σε ποια θέση ας πούμε, θα θέσουμε ως στόχο. Αυτά θα τα οριοθετήσει αφότου τελειώσουν το roster όλες οι ομάδες ο προπονητής με τη διοίκηση και εμείς θα προσπαθούμε μέσα στο γήπεδο πάντοτε να κερδίζουμε. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα που προσπαθεί να στήσει φέτος ο Ηρακλής, από τα λεγόμενα από τη συζήτηση που είχαμε τον πρόεδρο, θέλουν να είναι ελαφρώς καλύτεροι ή όσο μπορούν καλύτεροι τέλος πάντων από την περσινή. Mm-hmm. Και αυτό επιβάλλεται γιατί κατά την άποψή μου το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Βλέποντας τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να μπαίνουν δυνατά. Να μπαίνουν δυνατά, να χτίζουν κάποιες ομάδες ας πούμε, με budget μεγαλύτερα από το δικό μας. Πιστεύω ότι η Κηφισιά πάλι θα είναι μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα, ο Πανδοχαϊκός, η Σύρος. Οπότε το πρωτάθλημα πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατό φέτος. Και τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν τα roster, για να μην σου πω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος τουλάχιστον, για να έχουμε παίξει με όλους και να έχω μια εικόνα καλύτερη, δεν θα επιχειρήσω να κάνω προβλέψεις. Να ξέρουμε πού πατάμε, έτσι, πού βρισκόμαστε. Έτσι ακριβώς. Ναι. Για την Ευρώπη? Για την Ευρώπη... Το απολαμβάνουμε και ό,τι γίνει. Για την Ευρώπη σίγουρα είναι μεγάλη επιτυχία ο Ηρακλής να γυρνάει στα ευρωπαϊκά κύπελα. Γνωρίζω ότι ο κόσμος είχε συνηθίσει την ομάδα να αγωνίζεται στο Champions League. Η ομάδα τώρα θα αγωνιστεί στο Challenge Cup που είναι το τρίτο κατά σειρά στη δυναμικότητα ευρωπαϊκού θεσμός. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να παίζουν δυνατές ομάδες στο συγκεκριμένο θεσμό. Μία από αυτές κατά την άποψή μου είναι η Μπενφίκα. Ναι. Που αν εξαιρέσει την περσινή χρονιά που δεν προχώρησε ιδιαίτερα στο Challenge Cup, τις προηγούμενες τρεις χρονιές από όσο γνωρίζω ήταν στο τελικό και νομίζω ότι μία από τις τρεις χρονιές κέρδισε και το τελικό με τη Ραβένα σε διπλές αναμετρήσεις. Και το ευρωπαϊκό κύπελλο, το Challenge Cup. Έχει εμπειρία. Δεν είναι καθόλου εύκολη ομάδα να την αντιμετωπίσεις. Και από όσο ξέρω, επειδή γενικά παρακολουθώ παγκόσμια το βόλεϊ και φέτος αγωνίστηκε στο τελικό του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος και έχασε το τελικό στο πέμπτο τελικό από την Sporting Λισαβόνας και κράτησε αυτό που σου λέω, ο Αγκάμες που πήγε εκεί για να παίζει βασικό στο Sporting Λισαβόνας ήταν αναπληρωματικός, έπαιζε ο Ντένις, ο Κουβανός. Φαντάσου και το επίπεδο στην Πορτογαλία πλέον. Φέτος η Sporting Λισαβόνας, από όσο ξέρω, πήρε τον Αλεξίεφ και άλλον έναν πάρα πολύ καλό παίχτη. Γενικά κινείται σε τέτοιους παίχτες, ας πούμε, τέτοιους βεληνικούς. Οπότε φαντάζομαι και η Μενφίκα για να ανταγωνιστεί, για να ανταγωνιστεί τη Sporting θα κάνει μια ομάδα με ένα budget και ένα roster καλό. Είπες κατευθείαν Μπενφίκα, οπότε την ομάδα της Πάφου δεν ασχολούμαστε. Γιατί είναι αυτό το ζευγάρι, φαντάζομαι η Μπενφίκα θα περάσει. Πιστεύω ότι δεν ξέρω πώς θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να περάσει την Μπενφίκα. Ναι.
Εντάξει, ποτέ δεν λέμε ποτέ, έτσι, αλλά... Είναι και νωρίς, είναι Νοέμβριο, Δεκέμβριο τα μάτς, οπότε εντάξει. Είναι νωρίς, όμως η διαφορά που έχουν οι γηγενείς Πορτογάλοι παίχτες που αγωνίζονται στην Μπενφίκα με τους παίχτες τους γηγενείς τους Κύπριους, είναι τεράστια. Θα είναι ένα ωραίο βράδυ ο επαναληπτικός Ηρακλής Μπενφίκα στη Μίκρα, ε? Ή στον Εύωσμο, δεν ξέρω που θα γίνει, γιατί η Ευρώπη... Θυμάμαι, παίζαμε και Εύωσμο. Ελπίζω πως ναι, ναι. Ελπίζω πως ναι. Και να, μακάρι να κερδίσουμε και να προκριθούμε. Εγώ δεν λέω. Εγώ αναφέρομαι τόση ώρα στη δυναμική της Μπενφίκα. Καλά κάνεις και μας ενημερώνεις κιόλας. Μας δίνεις πολύτιμα στιγμή. Ναι, δεν λέω όμως ότι είναι ένα μεγαθύριο το οποίο θα χάσουμε μεγάλο τα χέρια. Εμείς θα προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο. Απόστολε, σε ευχαριστώ να απολαύσει τον γιώκα σου που τον ακούω εκεί στο βάθο. Ναι, ναι. Και να είναι η φετινή χρονιά σαν την συναυλία των Maiden. ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα. Ωραία. Να είναι έτσι με ρυθμό. Με ρυθμό και επιτυχίες και νίκες. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Με υγεία, με υγεία, να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Απόστολο Αρμενάκη που ως γνωστόν αγαπάει πάρα πολύ τους Iron Maiden, γι' αυτό και φροντίσαμε από κάτω να τον ευχαριστήσουμε τουλάχιστον στην αρχή της κουβέντας μας. Να βάλουμε ένα ακόμη στο διάλειμμα και να επανέλθουμε με μια ακόμα συνέντευξη, αυτή τη φορά για το ποδόσφαιρο που έχουμε ετοιμάσει εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Μείνετε συντονισμένοι, θα επανέλθουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, αφού ακούσαμε νωρίτερα, συζητήσαμε εδώ μαζί με τον Απόστολο Αρμενάκη με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας του έμπειρου διαγωνίου του Ηρακλή με τους Κιανολεύκους. Γκόλ Celtic τούτη την ώρα, Αλασχέρτ Celtic 0-1, Φλόρα Ταλίνχ από Έλμπερ Σεβά 0-3, Τορπέντο Κουτάιση σε Ρίφτη Ρασπόλ 1-1, Ζούλτε Βάρεγγεν Βαλβάικ 3-1, Ντούντελανς Βιντεόντων 0-1, Βασιλεία Γούλφς, φιλικό είναι αυτό, 1-1 για τα αρρωστάκια του στοιχήματος. Ο φίλος ακροατής ο Μπάμπης από το Μιανμάρ. Στόχο παράπονο όμως, να ξέρεις, το κρατάω, μανιάτικο. Αν και είμαι βλάχος, δεν είμαι μανιάτης. Ότι θέλω φωτογραφία από το Μιανμάρ. Θέλω να μου στείλει φωτογραφία να δω πώς είναι αυτό το Μιανμάρ που μας ακούσε από εκεί τόσο μακριά κοντά στην Ταϊλάνδη. Ξαναεπανέρχομαι, λέει ο Μπάμπης. Αν μηδενιστεί ο Χολαργός πάει 0-30 και ο Ηρακλής μένει 23-7 και ο Απόλλων πάει 22-8. Πάλι ο Ηρακλής δεύτερος. Αυτό θα κριθεί, θα γίνει, συγγνώμη, αν κριθεί παράτυπη συγχώνευση. Προσωπικά και εγώ δεν το πιστεύω αυτό το σενάριο, αλλά αυτό είναι το σκεπτικό της ΚΑΕ. Εγώ ξαναλέω ότι θα είναι λάθος να μπούμε στη διαδικασία να μην δημιουργείται ομάδα, να μπουν στη διαδικασία μάλλον, να μην δημιουργούν ομάδα για την Α2 και να περιμένουν μια ζωή. Μήπως γίνει κάτι με Α1. Το θεωρώ λάθος. Μακάρι να είμαι εγώ το λάθος και να είναι οι υπόλοιποι αυτοί που θα δικαιωθούν, γιατί όπως και να έχει μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής να επιστρέψει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, σας λέγαμε και στο ξεκίνημα της σημερινής ώρας για μπλε εδώ στο Λίμπερο 107,4 ότι με αφορμή και τη χθεσινή συνάντηση φαίνεται ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Υπάρχει μια αισιοδοξία, έστω συγκρατημένη, και φαίνεται, θα πω μια κλισέα τάκα, ότι το φως στο τούνελ μάλλον δεν θα αργήσει πολύ να έρθει όσον αφορά τα χρήματα που απαιτούνται για να τρέξει η ομάδα, να προχωρήσει η ομάδα, να συσταθεί η νέα ΠΑΕ για την εκαθάριση, για το μετοχικό κεφάλαιο, για όλα όσα απαιτούνται. Έχει γίνει μια τέτοια προσπάθεια εδώ και αρκετές μέρες, έγινε μια τέτοια συνάντηση και χθες. Ένας από τους Ηρακλειδείς που είναι από νωρίς χρονικά κοντά σε αυτή την προσπάθεια για την ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο κύριος Μιχάλης Γεράνης, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη και ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ φυσικά. Είναι κοντά μας, είναι στην γραμμή μας. Κύριε Γεράνη, τι γίνεται, καλησπέρα. Είστε καλά. Καλησπέρα σας που έχω. Από χθες το βράδυ προκύπτει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Δεν ξέρω αν και εσείς την έχετε αφουγκραστεί μετά και τις πρόσφατες επαφές που έχουν γίνει για το ότι τελικά μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να βρούμε τα χρήματα που απαιτούνται για να προχωρήσει η ομάδα. Και εμείς αυτή της άποψης είμαστε ότι πολύ μαζί μπορούμε να υλοποιήσουμε τον στόχο να προχωρήσουν όλα τα διαδικαστικά τα οποία προαναφέρατε. Mm-hmm. Και να
γίνουν οι κινήσεις για αμέσως μετά ή ήδη από τώρα γίνονται για το επίπεδο του αγωνιστικού. Το ισχύς εν τη ενώση μάλλον εδώ κολλάει και βλέπετε να το ακολουθούν όλο ένα και περισσότερο, γιατί αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, από πέρυσι είχατε ξεκινήσει ήδη έτσι να το σκαλίζετε αυτό, να έχετε ξεκινήσει τέτοιες πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ύστερα από όλα αυτά που έχει περάσει ο Σύλλογος και από τους διαφαινόμενους κάθε φορά σωτήρες, δεν θα πρέπει να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη παρελθόντος. Mm-hmm. Θα πρέπει οι φίλοι του Ηρακλή να καταλάβουν ότι πρέπει να συστρατευτούμε και αυτό που λέω και συνεχώς, ότι θα πάρουμε λίγα από λίγα από πολλούς για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και βεβαίως δείχνοντας μια νοικοκυροσύνη θα βρεθεί και ένας νοικοκύρης ο οποίος θα μπορέσει αύριο μεθαύριο να αναλάβει τα ενία της ομάδας, γιατί για εμάς στόχος είναι μόνο η αγάπη μας προς την ομάδα. Μπορεί, λέτε, αυτό να αποτελέσει και αιτία ώστε να προσελκύσετε όλοι μαζί αυτό που είπατε και ωραίο ακούγεται, το πολύ να βάλουν από λίγα για να προχωρήσουμε, να έρθει και κάποιος επενδυτής αύριο μεθαύριο. Γιατί κακά τα ψέματα, αν υπήρχε τώρα δεν θα συζητούσαμε για όλα αυτά, ούτε για συναντήσεις, θα ερχόταν, θα έβαζε τα πολλά ωραία του λεφτά και θα προχωρούσαμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέτε, βεβαίως έχουν έρθει και τα χρόνια έτσι και κανένας δεν μπορεί και όλοι μας από το υστέρημα θα συμβάλλουμε για να μπορέσει η ομάδα να βρει το δρόμο της. Έχουν περάσει εποχές με τα μεγάλα πρωτοσέλιδα, δεν τα θέλουμε αυτά. Έχουν περάσει εποχές ότι Αμερικάνοι, Αυστραλοί, Άγγλοι έρχονται εδώ για να κάνουν τις ομάδες. Ναι. Άραβες, αυτά τελειώσανε. Καθόμαστε κάτω, ήρεμα, ψύχρεμα και λέμε ο καθένας Ηρακλειδέας από λίγες μετοχές. Πολλοί Ηρακλειδείς δηλαδή από λίγες μετοχές για να πάμε και να προχωρήσει. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την πείρα από την περσινή περίοδο και μου δίνεται πάλι ευκαιρία να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά αυτά του Διοικητικού Συμβουλίου που κάναν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, τη Τιτάνια, και ανταπεξήλθανε και υλοποιήθηκε ο στόχος που ήταν η άνοδος. Εύχομαι και φέτος να υλοποιηθούν όποιοι και αν είναι οι στόχοι και αυτοί που θα πάρει η καινούργια διοίκηση. Για το θέμα επενδυτή, φαντάζομαι κύριε Γεράνη, συμφωνείτε ότι θα πρέπει να υπάρξουν. Επειδή έχουμε περάσει πολλά και όπως είπατε σωστά νωρίτερα, έχουμε καεί με όλους που έχουν έρθει κατά καιρού στον Ηρακλή, να υπάρχουν και καλύτεροι ελεκτικοί μηχανισμοί, έτσι. Για να μην ξαναέρθει κάποιος που μπορεί στην αρχή να φέρει μια άμεση επιτυχία και κάποια άμεσα χαμόγελα, αλλά μετά να εξαφανιστούν πολύ γρήγορα αυτά. Σίγουρα. Απλά όμως σε αυτή την χρονική περίοδο θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή όλοι μας, να εμπιστευτούμε τους όποιους ανθρώπους θα είναι στο τιμόνι και να συμβάλλουμε με πράξεις όλοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Και εγώ είμαι αισιόδοξος, υπάρχει πρωτοβουλία από πολλούς φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι πείθουν φίλους τους ότι θα πρέπει να γίνει σε αυτή τη χρονική περίοδο αυτές οι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, να γίνουν όλα τα διαδικαστικά που είπατε και προηγουμένως εσείς, να μην τα επαναλαμβάνω. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα βαδίζουμε σε ένα πρότυπο κατά κάποιο τρόπο πολυμετοχικότητας. Όποιος μπορεί και όσο μπορεί ο καθένας να φροντίσει να συμβάλλει σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, αν έρθει και κάποιος επενδυτής, εδώ είμαστε να δούμε τι θα γίνει. Το θέσετε πολύ σωστά. Να πάνε όλα καλά. Και φαντάζομαι, κύριε Γεράνη, θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες επαφές και πρωτοβουλίες, έτσι, και από την πλευρά σας και από τους υπόλοιπους. Ναι, ήδη γίνεται έτσι με... όχι με μυστικότητα, δεν θα μπορούσα να το πω έτσι, αλλά γίνεται οργανωμένα και μεθοδικά οι συναντήσεις, οι οποίοι ανθρώπους και οι ερευνητές, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι... Μπορούν να ξανατονίσω
λίγα από πολλούς. Δεν υπάρχουν τίποτα. Δεν έχει κανείς την οικονομική δυνατότητα, ούτε ο ομιλών, ούτε βέβαια και φίλοι που συνευρισκόμαστε. Γι' αυτό το λόγο ισχύει την ενώση για να έρθουν τα αποτελέσματα. Να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς που στηρίζετε την ομάδα και μέσα στο βήμα το οποίο μας δίνετε προσκαλούμε σε συστράτευση το λαό του Ηρακλή για τι υπηρετούμε το έβλημα και τίποτε άλλο. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ κύριε Γεράνη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Καλό βράδυ στον κύριο Μιχάλη Γεράνη που έχει αναλάβει και αυτός συγκεκριμένη πρωτοβουλία και πέρυσι και φέτος. Και η ατάκα του νομίζω είναι μια ατάκα που μπορεί να μείνει το λίγα από πολλούς. Δεν είμαστε οι εκατομμυριούχοι, ούτε οι δισεκατομμυριούχοι, ούτε οι λεφτάδες, ούτε οι χωσάδες, που λέει ο φίλος μου Χαρίλαος, ούτε ο Χωσέ Τσεμπερία. Λίγα από πολλούς. Και αν μπουν λίγα από πολλούς, το ποσό μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το να βάλει πολλά ένας και να τεντώσει και να μην έχει μετά να βάλει κάτι άλλο. Αυτό το συμπληρώνω εγώ ως ταπεινό σχόλιο. Η φίλη μας η Νατάσα που μας ακούει από την Νότια Ελλάδα γράφει, μισό λεπτό να δω το μήνυμά της. Λοιπόν, Γιώργο δεν έχει ανακοινωθεί καν ο Χατζηκυριακίδης, το ξέρω το είπα, που σημαίνει ούτε προπονητής δεν είναι σίγουρος και οι παίκτες όλοι χάνονται. Κοίταξε, Νατάσα μου, χθες είχα την ευκαιρία να μιλήσω εκτός αέρα με τον κύριο Χατζηκυριακίδη και το μετέφερα και στην εκπομπή, δεν ξέρω να το άκουσες, για το ότι συμφώνησε σε όλα με τον Θόδωρο Δρακόπουλο. Το ρώτησα πότε θα ανακοινωθεί, μου είπε είναι θέμα τυπικό και ημερών. Τι να σου πω, άμα αλλάξει και αυτό, ότι έχουν συμφωνήσει, μου το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Χατζηκυριακίδης, συγγνώμη, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε χθες το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα, όντως πολλοί παίκτες έχουν χαθεί και αυτό είναι κακό, το έχουμε καταγράψει αρκετές φορές. Τώρα στην ερώτηση που μου κάνεις γιατί οι μεγάλοι επιχειρηματίες του Ηρακλή που ήταν παλιά στα πράγματα τα διοικητικά είναι αρνητικοί, μάλλον θα πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι. Επιστρέφει ο φίλος ο Μπασκετόφατσας, όχι ο Θανάσης, πού είσαι Θανάση, χάθηκες, ένας άλλος, που λέει «Η παροιμία λέει καράβι που αργεί να έρθει, μπίπι είναι φορτωμένο», μην την πω τη λέξη, τώρα γιατί κάποιοι τρώνε, φίλε μου. Το νόημά σου πάντως, το μήνυμά σου είναι κατανοητό. Μήνυμα ελήφθη που λέμε. Αργούμε πολύ στο μπάσκετ, αλλά δεν το παίζουμε ειδικοί, ούτε είμαστε ειδικοί. Σίγουρα αυτοί που αποφασίζουν ξέρουν καλύτερα από εμάς. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα πέσουν σε λακκούβες με λάθη. Γιατί όποιος πέφτει σε λακκούβες με λάθη είναι σίγουρο ότι αν σηκωθεί και δεν φροντίσει να την κλείσει τη λακκούβα, πάλι σε μια τέτοια θα πέσει. Γεμάτη λάθη. Και στον Ηρακλή δυστυχώς, ειδικά στο μπάσκετ, που έπεσαν αρκετοί σε λακκούβες και πέρυσι και πρόπερσι, δεν φρόντισαν να τις κλείσουν ώστε να μην ξαναπέσουν. Αυτό είναι το θέμα μας. Και αυτό είναι το ζήτημα στον μπασκετικό Ηρακλή. Αυτά από εμάς. Πρώτα ο Θεός, αύριο θα έχουμε την εκπομπή μας, την ώρα για μπλε, εδώ στο Λίμπερο 107,4. 7 και κάτι, 8 και κάτι, όπως κάθε μέρα. Θα δώσω σκυτάλη σε Νίκο Μοσχοβίτη που βλέπω να έχει έρθει ήδη στην μπασκετική εκπομπή μας, εδώ στο Λίμπερο, Basket City. Να μείνετε συντονισμένοι, να απολαύσετε και στις 9 με καλή παρέα, με φίλους, το τι έχουμε σήμερα, Γαλλία-Βέλγιο. Εμπίλη μου, Γαλλία-Βέλγιο έχουμε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Να είστε όλοι και όλες καλά.